Καλή μου φίλη, γεια σας και πάλι. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την υπεροχή των προσοκρατικών φιλοσόφων σε σχέση με τους μετασοκρατικούς φιλόσοφους. Πάμε! Λοιπόν, εξ αρχής θα τονίσω ότι όλοι οι φιλόσοφοι έχουν βάλει το λιθαράκι τους στη γνώση, στην καλλιέργεια και στην εξέλιξη του ανθρωπίνου γένους. Δεν θέλω να αδικήσω κανέναν, ωστόσο πρέπει να πω αυτά τα οποία έχω αντιληφθεί εγώ και που βλέπω ότι ισχύουν στην πράξη. Οι φιλόσοφοι προσοκρατικοί ονομάστηκαν έτσι, καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό, ονομάστηκαν έτσι γιατί ήταν οι φιλόσοφοι οι οποίοι ασχολούντουσαν προσοκράτη, πρώτη εποχή Σοκράτη, ας πούμε, γιατί η φιλοσοφία χωρίστηκε σε προσοκρατική περιοχή, σε προσοκρατική εποχή και σε μετασοκρατική εποχή. Γιατί ο Σοκράτης ουσιαστικά άλλαξε το ρου της φιλοσοφίας και θα δούμε και το γιατί. Οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι ουσιαστικά ζούσαν στην Ελλάδα, η οποία τότε άκμαζε από λογική και υπήρχε μια μεγάλη ακμή γενικά σε όλους τους τομείς των ανθρώπων. Δηλαδή, υπήρχε μια μεγάλη ακμή στη λογική, ήταν ο άνθρωπος όπως πρέπει να είναι, οι άνθρωποι ήταν γενικά όπως πρέπει να είναι. Τόσο σε σωματικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Και γι' αυτό μπορούσαν οι φιλόσοφοι να αφήσουν λίγο να ασχοληθούν με την καλλιέργεια του ανθρώπου και να πιαστούν με την εξέλιξη του ανθρώπου που είναι οι επιστήμες. Για να καταλάβετε λίγο, όπως θα το δούμε φυσικά, αυτό εννοείται σε παραδείγματα μέσα από τους ίδιους σοφούς, να δείτε που οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι ασχολούσαν πιο πολύ με τις επιστήμες, του τέστη με την εξέλιξη του ανθρώπου, η οποία στηρίζει την επιστήμη, όπως είναι η ιατρική, τα μαθηματικά, η γεωμετρία και όλα αυτά, τα οποία βελτιώνουν το βιωτικό επίπεδο του ανθρώπου και εξελίσσουν τον άνθρωπο γενικότερα. Ενώ η μετασοκρατική φιλόσοφη, από τον Σοκράτη δηλαδή, αρχίζει μέσα από τον Σοκράτη και μετά, έδωσαν ιδιαίτερη βάση, γιατί φαίνεται εκεί πέρα υπήρξε μια παρακμή της λογικής στην εποχή του Σοκράτη, και έδωσαν ιδιαίτερη βάση, αρχίζει μέσα από τον Σοκράτη, στο να αποκαταστήσουν τον ορθολογισμό στους ανθρώπους. Αυτό είναι εύκολο να το αντιληφθεί κανένας, αρκεί να διαβάσετε τους διαλόγους του Σοκράτη που σώζονται, οι οποίοι είναι διάλογοι οι οποίοι στηρίζονται κατά κύριο λόγο στη λογική, στον ορθολογισμό. Έτσι. Γιατί φαίνεται εκεί πέρα παρατηρήθηκε μία πτώση της λογικής, μία παρακμή της λογικής από τους ανθρώπους, δηλαδή από τους Έλληνες. Οπότε η φιλοσοφία ασχολήθηκε πάλι και στράφηκε ως προς να ανεβάσει το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, σε νοητικό επίπεδο, πνευματικό κτλ., σωματικό κτλ. Τεμπέλιασαν, τα φόρτισαν στον κόκορα, μπορεί να έχουν εισβάλει ξένοι οι οποίοι θέλαν να διαφθείρουν το ελληνικό ήθος όπως και τώρα. Γι' αυτό επειδή ο Σοκράτης έχει πολεμήσει πάρα πολύ και ευτυχώς έχει μείνει μέχρι και σήμερα για να επικρατήσει το ελληνικό ήθος τελικά και η ελληνική φιλοσοφία και η ελληνική σκέψη, γι' αυτό και το σκοτώσανε. Έτσι, γι' αυτό να ξέρετε το σκοτώσανε ουσιαστικά, γιατί ήταν ο Σοκράτης ήταν ο πρώτος ο οποίος θέλησε να σώσει τον ελληνισμό. Και όταν λέμε να σώσει τον ελληνισμό εννοούμε το ελληνικό πνεύμα, ως ιδεολογία, ως φιλοσοφία, όπως θέλετε πες το, ως παιδεία. Και γι' αυτό φυσικά το σκοτώσανε. Αυτό φυσικά επειδή είχε επιρροή στον κόσμο, δεν άρχισε να μπει στο στόχο των εχθρών της Ελλάδος και να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Λοιπόν, βλέπουμε όμως ότι αυτή η φιλοσοφία του Σοκράτη ουσιαστικά τι κάνει. Προσπαθεί να σου δώσει τις βάσεις, αν δεν τις έχεις, τις ορθολογικές βάσεις, έτσι τις φιλοσοφικές βάσεις, για να μπορέσεις μετά να ξεκινήσεις να επίστασαι, να ασχολείσαι δηλαδή με τις επιστήμες. Υποχρεωτικό για αν δεν έχεις ας πούμε τις βάσεις αυτές. Όμως αυτό το πράγμα δεν σε εξελίσσει. Είσαι στο προηγούμενο επίπεδο. Υποχρεωτικό μεν, έτσι η συνεισφορά αυτή, αλλά είσαι στο προηγούμενο επίπεδο. Για να εξελιχθεί ο άνθρωπος πρέπει να έχει αυτά και να ασχολείται με τα παραπάνω από αυτά, με τα μετά από αυτά που είναι οι επιστήμες. Με αυτά δηλαδή που ασχολούνται οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι όλοι οι προσοκρατικοί σχεδόν φιλόσοφοι ασχολούνταν με τις επιστήμες. Ήταν όλοι πανεπιστήμονες. Όχι απλά επιστήμονες, δηλαδή να γνωρίζουν μία επιστήμη. Θα τους έλεγα πανεπιστήμονες, γιατί ουσιαστικά ο καθένας τους ήξερε 3 και 4 και 5 επιστήμες. Και ασχολούνταν με αυτές. Κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω είναι το εξής, ότι εννοείται ότι, ξαναεπαναλαμβάνω, του Σοκράτη η συνεισφορά ήταν πάρα πολύ ορθή, γιατί η φιλοσοφία ουσιαστικά τι κάνει.
Η φιλοσοφία δίνει στον άνθρωπο αυτό το οποίο χρειάζεται. Παράδειγμα, οι φιλόσοφοι βλέπουν ότι ο άνθρωπος είναι σε μια μεγάλη ακμή σε πνευματικό επίπεδο και σε σωματικό επίπεδο και σε νοητικό και σε ορθολογιστικό. Ξεκινάει και ασχολείται με τα μετέπειτα που είναι οι επιστήμονες. Βλέπει ότι οι άνθρωποι γενικά έχουν πέσει, έχουν τεμπελιάσει, έχουν πέσει ή έχει διαφθαρθεί το πνεύμα τους ή το σώμα τους. Επί τόπου η φιλοσοφία ξεκινάει και δίνει συμβουλές στους ανθρώπους, έτσι δουλεύει με τους ανθρώπους για να τους ξανανεβάσει πνευματικά. Να τους ξανανεβάσει. Επομένως, βλέπουμε ότι η φιλοσοφία ουσιαστικά τι κάνει, προσαρμόζεται με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν στην κοινωνία. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι προσοκρατικοί ασχολούνταν με τις επιστήμες και οι μετασοκρατικοί ασχολούνταν πιο πολύ με την ιδέα του ανθρώπου ως με το σεβασμό προς τα θεία, ως προς τον συνάνθρωπο, με το σεβασμό στο σώμα μας, με το σεβασμό στο πνεύμα. Προσπαθούσαν δηλαδή να τους ξανακάνουν λογικά καλούς ανθρώπους. Εδώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση πάρα πολύ σημαντική. Οι αρχαίοι φιλόσοφοι από Σοκράτη και μετά, που ασχολήθηκαν με αυτά τα πράγματα και με μεταφυσικά φαινόμενα, μεταφυσική γνώση, ιδίως ο Πλάτωνας, στόχο είχαν να κάνουν τους ανθρώπους καλύτερους. Προσέξτε όμως, χωρίς να αγγίξουν τις αξίες των ανθρώπων να τους κάνουν καλύτερους. Δηλαδή με σεβασμό προς τους ανθρώπους, με ήθος προς τους ανθρώπους. Δηλαδή να τους μάθανε πώς να σέβονται τους ανθρώπους, μάθανε πώς να σέβονται τα θεία. Τους μάθανε, δηλαδή δεν είναι όπως τα έκανε ο χριστιανισμός, θα τον φέρω τώρα, που λέτε ότι κάποιοι από εσάς ότι είναι η συνέχεια, ο χριστιανισμός είναι η συνέχεια του ελληνισμού. Καμία μα καμία σχέση. Καταρχήν ο ελληνισμός είναι τελειοποίηση του ανθρώπου. Ο χριστιανισμός είναι η πτώση του ανθρώπου. Μπαμ! Κατακόρυφη πτώση του ανθρώπου είναι. Και όπως και το βλέπουμε. Ως φιλόσοφοι ήμασταν στα πάνω μας, σαν Έλληνες. Ως χριστιανοί κοντεύουμε να αφανιστούμε. Δηλαδή έχουμε εδώ τον ελληνισμό, έχουμε εδώ τον χριστιανισμό, βλέπουμε πώς ήμασταν και τι έχουμε ανακαλύψει και τι έχουμε πετύχει. Και πού είμαστε τώρα με τον χριστιανισμό. Με τον χριστιανισμό ούτε μια καραμέλα δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε. Δεν σε δίνει ούτε μια καραμέλα πώς να φτιάξει. Ούτε ένα χάπι να πούμε για τον πόνο, για ένα παυσίπονο. Τέλος πάντων, και η διαφορά είναι ότι ο ελληνισμός με σεβασμό στις αξίες των ανθρώπων και τις αξίες των θείων έμαθε τους ανθρώπους, ο ελληνισμός, η φιλοσοφία των Ελλήνων έμαθε τους ανθρώπους από Σοκράτη και μετά έτσι, να ξαναανέβουν πνευματικά, να ξανανέβουν στο ήθος. Ενώ ο χριστιανισμός, χωρίς να τους σπείρει το μικρόβιο της φοβίας ή το μικρόβιο της ψεύτικης υπόσχεσης για ανταμοιβή. Αν είναι καλοί άνθρωποι, ότι θα λάβουν ανταμοιβή. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, φίλοι μου, να το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θα κάνουμε ένα βίντεο που θα το αναπτύξω και αυτό το θέμα. Όταν θα κάνω το βίντεο, που θα είναι πολύ δυνατό και θα σοκαριστείτε πάρα πολύ, εννοείται, περί θείας ατιμωρησίας. Θα σας αποδείξω ότι δεν μπορεί να υπάρχει τιμωρία σε ό,τι και να κάνει. Γι' αυτό ξέρουν πάρα πολύ καλά οι εχθροί μας, έτσι, οι Ιουδαίοι, γι' αυτό και δρούν με τον τρόπο που δρούν. Πιστέψε με, αν υπήρχε θεία τιμωρία, πρώτοι θα πιστεύανε, θα ήταν αυτοί που σήμερα έχουν τη γνώση. Και θα πράττουν διαφορετικά, δεν θα ήμασταν εμείς. Νομίζουμε ότι είμαστε πιο έξυπνοι από αυτούς. Κούνια που μας κούναγε και ακόμα μας κουνάει. Αυτοί έχουν, φίλοι μου, τη γνώση, αυτοί γνωρίζουν τι κάνουν. Και επειδή το έχω μελετήσει το θέμα, καθώς με απασχόλησε αυτό το ερώτημα, πώς γίνεται αυτοί να κατέχουν τη γνώση και να υπάρχει θεία τιμωρία θεωρητικά, αλλά αυτοί να μην ακολουθούν αυτό εδώ. Αυτοί για να το στηρίξουν και να πούμε εντάξει, οκ, είναι αυτοί κακοί, άρα εμείς να είμαστε σκλάβοι και καλοί και τα λοιπά και να αγαπάμε τους εχθρούς μας και να προσευχόμαστε για αυτούς και όλα αυτά. Δεν υπάρχει πρόβλημα να το κάνουμε, εμείς να είμαστε έτσι. Είπανε ψέματα ότι βγάλαν τη φαντασία οντότητα του διαβόλου και είπαν ψέματα ότι αυτοί ακολουθούν το διάβολο και καλά. Έτσι μας το περάσανε για να πούμε αυτοί ακολουθούν το διάβολο, αλλά θα πάνε στην κόλαση. Εμείς ως δούλοι που θα είμαστε και με αμέτρητη και απεριόριστη αγάπη, με αυτό εδώ πέρα τη βρωμιά της αγάπης ας πούμε, που διδάσκουν, την αρρωστημένη αγάπη, εμείς θα πάμε στον παράδεισο. Και έτσι κάπως θα δικαιολογήσουν τα πράγματα για να μην την ψάχνουμε πολύ πολύ γιατί αυτοί είναι κακοί, γιατί αυτοί δεν φοβούνται τιμωρίες και τέτοια, εμείς φοβόμαστε. Εγώ όμως, φίλο μου, μπήκα και σε αυτό το μονοπάτι και την έψαξα και φυσικά θα σας κάνω ένα βίντεο που θα αποδεικνύω ότι δεν υπάρχει τιμωρία από το Θεό σε τίποτα. Ό,τι και να κάνεις, χειρολεκτικά ό,τι και να κάνεις, ξέρετε αυτό ακούγεται κάπως, ούτε και ανταμοιβή υπάρχει σε ό,τι καλό και να κάνεις. Δεν υπάρχει, δεν θέλω να πω παραπάνω γιατί θα πρέπει να ξεκινήσω να αιτιολογώ ό,τι λέω και μετά θα φύγει το θέμα του βίντεο και θα πάει σε άλλο. Επανερχόμαστε στο θέμα του βίντεο. Επομένως, βλέπουμε ότι οι μετασοκρατικοί φιλόσοφοι προστάτευσαν τις αξίες των ανθρώπων και πάνω σε αυτές τις αξίες χτίσανε
την ορθή αλληλεπίδραση μεταξύ των, την ορθή κοινωνικοποίηση από Σοκράτη και μετά. Αυτό όμως έχει σαν συνέπεια να μείνει στάσιμη, να μείνουν στάσιμες οι επιστήμες. Δεν ασχολήθηκαν πολύ με τις επιστήμες. Ο Αριστοτέλης μετά, όταν αποκαταστάθηκε η λογική, μαθητής του Πλάτωνα, ξαναβλέπουμε ότι ξαναξεκίνησε να ασχολείται με τις επιστήμες. Ο Αριστοτέλης, θα τα δούμε αυτά τα φίλοι μου αναλυτικά, ότι θα δούμε το βιογραφικό του κάθε φιλόσοφου, ενδεικτικά φυσικά, όχι όλων, γιατί πού να τους δούμε τώρα όλους, από προσοκρατικούς φιλοσόφους, από μετασοκρατικούς φιλοσόφους κτλ. Βλέπουμε ότι όταν αποκαταστάθηκε η λογική, ορθολογισμός, έτσι, από την παρακμή της λογικής, μετά ο Αριστοτέλης ξαναπήρε το σκύπτρο και ξεκίνησε πάλι τις επιστήμες. Αυτή είναι εν ολίγης ιστορία, το προσοκρατικό, για να μάθετε κι εσείς γιατί χωρίς σε προσοκρατικούς φιλοσόφους και σε φιλοσόφους μετά του Σοκράτη, οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι όμως ήταν αυτοί που πραγματικά έδωσαν την εξέλιξη ανθρωπότητας, που έδωσαν τα φώτα σήμερα στην ανθρωπότητα. Ο Σοκράτης απλά, όταν είσαι σε ένα πεσμένο επίπεδο ορθολογισμού, σε ανεβάζει, σε ξυψώνει και σε δίνει τις βάσεις για να μπορέσει να προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο που είναι να ασχοληθείς με τις επιστήμες. Και ο Πλάτων το ίδιο. Βέβαια ο Πλάτων, πολύ μεγάλος θεολόγος, ο Πλάτων και πολύ μεγάλος φιλόσοφος, αλλά ουσιαστικά αυτά που μείναν από τον Πλάτωνα, που σήμερα διδάσκεται όλη η ανθρωπότητα, δεν είναι οι μεταφυσικές θεωρίες, ο Τίμιος και ο Κρητίας παράδειγμα, που είναι με μεταφυσικές θεωρίες. Αυτά που μείναν είναι η ανάλυση που έκανε, η πολύ ωραία ανάλυση που έκανε για την ψυχή και όλα τα υπόλοιπα τα φιλοσοφικά που είπε. Και οι διάλογοι φυσικά περί ορθολογισμού που είναι οι διάλογοι του Σοκράτη. Έτσι. Αυτά διδάσκεται πλέον ο κόσμος και αυτά ουσιαστικά μας ωφελούν. Βλέπουμε ότι στις μεταφυσικές θεωρίες, όπως λέω εγώ, αυτές δηλαδή που ασχολούνται με τι γίνεται η ψυχή μετά το θάνατο και όλα αυτά, τα μη αποδεικνυόμενα πράγματα δηλαδή, οι μη αποδεικνυόμενες θεωρίες, μη αποδεκτές γιατί είναι μη αποδεικνυόμενες εννοείται, δεν έχουν δώσει κανένα όφελο στον άνθρωπο. Ποτέ και δεν έχουν δώσει. Απλά έχουν χρησιμοποιηθεί αυτές για να στρέψουν τον άνθρωπο και να έχει ένα κίνητρο να θέλει να είναι καλός άνθρωπος. Έτσι, ο χριστιανισμός βέβαια το έχει κάνει με την υπέρμετρη ασέβεια ως προς τις αξίες του ανθρώπου. Σπέρνοντας το φόβο, την τρομολαγνία, την ψεύτικη ανταμοιβή ως γνήσιοι απατεώνες. Πλέον οι χριστιανοί, έτσι αυτοί που έχουν ιδρύσει το δόγμα του χριστιανισμού. Πάμε τώρα φίλοι μου, πριν κλείσω το βίντεο, να σας δείξω φιλοσόφους, εννοείται, για να δείτε ότι όλα αυτά που λέω αποδεικνύονται. Να σας δείξω με τι ιδέες ασχολούσαν οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι. Με τι ιδέες ασχολήθηκαν με τα σοκρατικοί φιλόσοφοι και τελικά πάλι όταν αποκαταστάθηκε η λογική, με τι ιδέες ασχολήθηκαν και ο Αριστοτέλης. Πάμε να τα δούμε. Και πάμε να δούμε φίλοι μου τους προσοκρατικούς φιλόσοφους μέχρι και τον Σοκράτη, θα δούμε κάποιες ενδεικτικά. Λοιπόν, ξεκινάμε από έναν πολύ γνωστό φιλόσοφο για τη συνεισφορά του στην ανθρωπότητα, τον Θαλή από τη Μίλητο, τον Θαλή το Μιλήσιο. Ο Θαλής ο Μιλήσιος, περί το 640-624 π.Χ. Κοιτάξτε με τι ασχολήθηκε ο Θαλής ο Μιλήσιος. Ήτανε μαθηματικός, φιλόσοφος, αστρονόμος, φυσικός, μηχανικός, συγγραφέας, γεωμέτρης, καθηγητής. Δηλαδή, όπως είπαμε μία λέξη, πανεπιστήμονας. Αξιοσημείωτο έργο, το θεώρημα του Θαλή. Πάμε σε άλλον. Πάμε στον Αναξίμανδρο. Φιλόσοφος, αστρονόμος, μαθηματικός, γεωγράφος, φυσικός, συγγραφέας. Ήταν και ο Αναξίμανδρος. Και ουσιαστικά αυτά είναι που έχουν εξελίξει την ανθρωπότητα. Όχι μεταφυσικές θεωρίες. Λοιπόν, Αναξιμένης. Πάμε στο Φερεκίδη, έτσι. Πάμε σε άλλους. Συνήθως πιο γνωστούς. Φιλόσοφος, συγγραφέας, μυθογράφος. Εντάξει, αυτός δεν ήταν τέτοιος. Πάμε στο γνωστό σε όλους μαθιά Πυθαγόρα. Μαθηματικός, φιλόσοφος, πολιτικός, συγγραφέας, μουσικολόγος, μουσικός, θεωρητικός. Αξιοσημείωτο έργο, το Πυθαγόριο θεώρημα, Πυθαγόρια τριάδα, πλατωνικό στερεό. Φυσικά είναι και ο Ηράκλητος, που είναι πολύ γνωστός και ο Ηράκλητος, αλλά δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για τον Ηράκλητο. Για να τους δούμε όλες μια που το ξεκινήσαμε. Ξενοφάνης. Φιλόσοφος, ποιητής, επιγραμματοποιός, ελεγιακός, ποιητής, συγγραφέας, θεολόγος. Και ο Ξενοφάνης, ο Παρμενίδης, φιλόσοφος, συγγραφέας, ποιητής και νομοθέτης. Βλέπετε ότι γενικά
είναι. Πάμε και στο Δημόκριτο που είναι ο αγαπημένος μου και παραλίγο τον ξεχού. Καλά αυτός και αν. Λοιπόν. Μουσική, γεωμετρία, μετεωρολογία, γλωσσολογία, τέχνη του πολέμου, κοσμολογία, αστρονομία, βιολογία, γεωλογία, γεωγραφία, λογική, ηθική, αισθητική, ιστορία, παιδεία. Εδώ βλέπουμε μέχρι και ο Δημόκριτος και οι σοφιστές, φαντάζομαι, αυτοί φιλόσοφοι, φιλόσοφος και διπλωμάτης. Εντάξει, ναι, γιατί ήταν σοφιστής. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ασχολήθηκαν σοβαρά με τις επιστήμες. Πάμε να δούμε τώρα και τον Σοκράτη και θα δούμε μετά, έχει κάποιος μετά τον Σοκράτη. Δηλητηρία σε αποκόνιο, δεν μας λέει τίποτα, γιατί ουσιαστικά μόνο ιδιότητα φιλόσοφος είναι και γνωστός για την σοκρατική μέθοδος μαιευτική. Πολύ δυνατή, εννοείται, και εννοείται ότι επηρεάστηκε από προσοκρατικούς φιλοσόφους, σοφιστές κτλ. Γιατί ανέπτυξε δημιούργησε τη δική του μέθοδο για να μιλάμε με τους ανθρώπους στη μαιευτική, η οποία όποιος ξέρει να την κάνει έχει πολύ μεγάλο δώρο στα χέρια του. Ο Αντισθένης ο κυνικός, ιδιότητα φιλόσοφος και αυτός. Εδώ βλέπουμε ότι μετά το γυρνάει σε αυτούς που ασχολούνται πιο πολύ με την καλλιέργεια των ανθρώπων, τους λέει απλά φιλόσοφους. Πάμε στον Πλάτων. Φιλόσοφος, επιγραμματοποιός, ποιητής, συγγραφέας, φιλόσοφος του δικαίου. Ο Πλάτων. Έτσι, τα έργα του είναι όλα αυτά. Στα πιο πολλά επηρεάστηκε από Σοκράτη, Ηράκλειτος, Παρμενίδης, Όμηρος, Σίδος, Αριστοφάνης, Πρωταγόρας, Πυθαγόρας, Ορφισμός. Δεν επηρεάστηκε από τον Δημόκριτο, γιατί ουσιαστικά για κάποιον λόγο μισούσε τον Δημόκριτο. Ο Πλάτων. Το έχω πει σε άλλο βίντεο, να μην το ξαναπαναλάβω. Πάμε για τον κοινικό Διογέννη, τον γνωστό, τον Πυθαρεύς. Που κοιμόταν σε Πιθάρι, αυτό λέγανε έτσι, Νάτος, Διογέννης ο Πιθαρεύς. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τον Διογέννη. Και ο Διογέννης ουσιαστικά επιδράσεις, Αντισθένης, κινησμός. Ελληνική φιλοσοφία, κινησμός, ασκητισμός. Κύριε ενδιαφέροντα, δεν έχει τίποτα, ήταν φιλόσοφος μόνο και ο Διογέννης. Ο Αριστοτέλης μετά προφανώς έχει αποκατασταθεί πάλι η λογική των ανθρώπων και άρχισε να ασχολείται πλέον και αυτός με επιστήμες. Πολιτικά, ηθικά, νοικομάχια, είναι το ιδιότητα φιλόσοφος λέει. Αλλά άμα δούμε τα έργα του, αξιοσημείωτο το έργο που λέει, ασχολήθηκε με τα μεταφυσικά, με φυσικά, εντάξει τα μεταφυσικά είναι αυτά που σας έχω πει ότι με φυσικά, με ποιήση και τα λοιπά, με την ευδαιμονία, με πολιτείες και μετεωρολογικά και τα λοιπά. Έτσι. Επομένως, βλέπουμε ότι και βλέπουμε τις αντίθεση με τον Πλάτων, που ο Πλάτων δεν γούσταρε το Δημόκριτο και σε σημείο που ήθελε να του κάψει και όλα τα τέτοια, του σταμάτησε Πυθαγόρη, όλα τα γραπτά. Ο Αριστοτέλης, παρόλο που είναι μαθητής του Πλάτωνα, ασχολήθηκε με το Δημόκριτο. Γιατί ασχολήθηκε ουσιαστικά και με τις επιστήμες. Και ως ένας από τους μεγαλύτερους επιστήμονες, ο Δημόκριτος, δεν θα μπορούσε να παραλείψει να μελετήσει τον Δημόκριτο. Μετά έχουμε τον Επίκουρο, ο οποίος Επίκουρος ούτε και αυτός έχει ασχοληθεί με κάτι τέτοιο, αλλά ασχολήθηκε με μια. Να δώσει περιοχή ελληνική φιλοσοφία. Επικουρισμός. Ασχολήθηκε ο Επίκουρος, φίλοι μου, να δώσει μια άλλη κατεύθυνση που να μην στηρίζεται πλέον το πού πάει η ψυχή και τα λοιπά όλα αυτά σε μεταφυσικές θεωρίες, αλλά να ασχολείστε, αλλά να στηρίζετε πραγματικά στο τι συμβαίνει σήμερα, σε αυτά που ζούμε, σε αυτά που νιώθουμε, σε αυτά που μπορούμε να αντιληφθούμε. Και για να σας πω και κάτι έτσι να το έχετε υπόψη, όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος με σκοπό εδώ πέρα να ξεγελάσει την Αθήνα, στην Ελλάδα, οι Επικούροι ήταν που το κορδεύαν και οι Στοικοί. Διαβάστε μέσα στις πράξεις των Αποστόλων να δείτε. Οι Επικούροι δεν τον πίστεψαν. Γιατί οι Επικούροι ήταν πραγματιστές. Δεν πίστευαν τις ανοησίες του Παύλου. Καταλάβατε, οι Επικούροι δεν τον πιστέψανε. Ο Επίκουρος άφησε μεγάλο έργο, γιατί ουσιαστικά έκανε τους ανθρώπους να στέκονται στις απόδειξεις και να μην ονειροπολούν σε πράγματα τρελά. Σε πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, σε μεταφυσικές θεωρίες. Λοιπόν, είναι ο Ζήνων ο Κητιές. Βλέπουμε εδώ πέρα φιλόσοφος συγγραφέας, κοινική φιλόσοφη κτλ. Βλέπουμε δεν έχει νόημα να προχωρήσω παρακάτω. Ήδη φτάσαμε στο μετά Χριστόν. Πάμε μετά για τον Πλούταρχο κτλ. Ο Πλούταρχος και αυτός ασχολήθηκε πολύ με μεταφυσικά φαινόμενα. Με μεταφυσικές. Και πώς θα μπορείς να μην ασχοληθεί. Για μένα από τους αγαπημένους μου είναι ο Πλούταρχος. Πώς θα μπορείς να μην ασχοληθεί, αφού ήταν και ιερέας στο μαντίο των Δελφών. Ήταν δοκιμιογράφος, ιερέας, δικαστής, δημόσιος αξιωματούχος, βιογράφος, ιστορικός, συγγραφέας, φιλόσοφος. Μεγάλη συνεισφορά του Πλούταρχου, έτσι και στον κόσμο, και φυσικά ήταν και ιερέας, οπότε
έχει επηρεαστεί και από εκεί όσον αφορά τις μεταφυσικές θεωρίες. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτό ήταν το βίντεο. Έτσι καταλαβαίνετε ότι τα είδη της φιλοσοφίας μέχρι στιγμής που διακρίνουμε είναι δύο. Η μία είναι όταν είμαστε σε ακμή, ασχολούμαστε με τις επιστήμες, και όταν είμαστε σε παρακμή, ασχολούμαστε με το πώς να ξανακάνουμε τον εαυτό μας και την κοινωνία μας να ξανά είναι σε ακμή. Εμείς, επειδή σήμερα είμαστε σε παρακμή, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τις επιστήμες, αλλά ασχολούμαστε με το να φτιάξουμε τον εαυτό μας και την κοινωνία μας. Λοιπόν, να την ξανακάνουμε, δηλαδή με λίγα λόγια, να ακμάσει ξανά. Και μετά να μπορέσουμε να φτάσουμε και στις επιστήμες. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτά σε αυτό το βίντεο. Σας χαιρετώ.